Το ρωσικό λαό, τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες ασφαλείας ευχαρίστησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την αποφασιστικότητα, ενότητα και γενναιότητα που επέδειξαν απέναντι στην απόπειρα ανταρσίας που εκδηλώθηκε από τον Γευγένη Πριγκόζιν το Σάββατο. Χαρακτήρισε προδότες όσους συμμετείχαν και πως όσοι οργάνωσαν αυτή την κατάσταση θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υποσχέθηκε, τονίζοντας ότι η Δύση ήθελε να υπάρξει αλληλοσκοτωμός Ρώσων. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αδελφοκτονίας που ήθελαν οι εχθροί της Ρωσίας και των νεοναζί στο Κίεβο και των δυτικών προστατών τους και όλων των ειδών οι εθνικοί προδότες. Ήθελαν τους Ρώσους στρατιώτες να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Ήθελαν να πεθάνουν στρατιώτες και πολίτες, ούτως ώστε στο τέλος να χάσει η Ρωσία και η κοινωνία μας να χωριστεί. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και εκείνους τους μισθοφόρους της Βάγνερ που δεν ακολούθησαν και σταμάτησαν την αιματοχυσία, προτείνοντάς τους την ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή να μετακομίσουν στη Λευκορωσία χωρίς άλλες συνέπειες. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο πατριωτικό πνεύμα της ρωσικής κοινωνίας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να σταματήσουν τα πάντα ανέμακτα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάνδρ Λουκασέγκο για την πολύτιμη διαπραγματευτική του συνεισφορά, όπως ανέφερε. Τόνισε ότι η ανταρσία σε κάθε περίπτωση θα κατεπνίγεται, αλλά ότι είχαν ληφθεί εξ αρχής μέτρα ώστε να γίνει ανέμακτα.